Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Σκουντάκη. Να είστε καλά κυρία Δουργεράκη, καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Υπάρχει μια αύξηση στην προσέλευση ασθενών με διάφορες ιώσεις στις πνευμονολογικές και παθολογικές κλινικές των δημοσίων νοσοκομείων. Δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία ούτως ή άλλως. Είναι αυτό το κοκτέιλ με τις ιώσεις, με τη γρήπη, με τον COVID. Να δούμε όμως ωστόσο και ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Είναι αλήθεια ότι συνεχίζει να υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελλείψεις φαρμάκων? Σε ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, οι οποίες μάλιστα αυτή την εποχή λόγω των ιώσεων έχουν και μεγάλη ζήτηση τα συγκεκριμένα φάρμακα, ναι, υπάρχουν ελλείψεις και δυσκολεύουν την οποιαδήποτε εργασία κάνουν οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, και βέβαια δυσκολεύουν και την σωστή αγωγή των ασθενών. Αυτή την εποχή, και το έχουμε επισημάνει και από το φθινόπωρο αρκετά νωρίς, έχουμε μεγάλη ζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, για αντιβιωτικά φάρμακα, αντιβιωτικά φάρμακα, φάρμακα που έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό, δυσπνεώμενα, όλα αυτά και για συγκεκριμένους λόγους, ξέρουμε γιατί συμβαίνουν αυτές οι ελλείψεις, δεν υπάρχουν στις ποσότητες που θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία μας. Και το φαινόμενο γίνεται πάρα πολύ πιο έντονο τις ημέρες που εφημερεύει ένα φαρμακείο. Όταν εφημερεύει ή διανυκτερεύει, λόγω και της μεγαλύτερης προσέλευσης του κόσμου, ο οποίος θέλει να εξυπηρετηθεί, δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διώχνουμε τον κόσμο από τα φαρμακεία, ο οποίος με τη συνταγή στα χέρια γυρεύει δεξιά-αριστερά να βρει το φάρμακό του και να τακτοποιήσει τη θεραπευτική του αγωγή. Εξειδικεύεται μήπως, κύριε Σκουντάκη, εάν από αυτά τα φάρμακα τα οποία λείπουν αυτή την ώρα ή τα σκευάσματα τα οποία λείπουν αυτή την ώρα, υπάρχουν μεταξύ αυτών και σκευάσματα τα οποία δίδονται στα παιδιά, ή είναι κοινή, είναι κοινό φάρμακο το αντιβιωτικό, το αντιϊκό, για το αναπνευστικό ή τα εισπνεώμενα? Σε κατηγορίες παιδικών αντιβιώσεων έχουμε αυτή τη στιγμή έλλειψη, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και εναλλακτική θεραπευτική επιλογή. Επομένως, όταν συνταγογραφείται μια αντιβίωση συγκεκριμένη, ο ασθενής δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταποκριθεί. Και επομένως έχουμε μια δυσκολία να πετύχουμε αυτό που έχουμε εμείς σαν δουλειά στη φαρμακεία μας, να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Mm-hmm. Οι παιδικές αντιβιώσεις, κάποιες κατηγορίες παιδικών αντιβιώσεων, δεν υπάρχουν στην αγορά. Υπάρχουν σε ελάχιστες ποσότητες και είναι κάτι που δυστυχώς δεν βλέπω να διορθώνεται, δεδομένου ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν αυτές τις αντιβιώσεις στην αγορά έχουν αρνηθεί να αυξήσουν τις ποσότητες αυτές που εισάγουν στη χώρα μας, για λόγους που μόνο αυτές οι ίδιες οι εταιρείες ξέρουν. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία του καθενός από εμάς και για την υγεία των παιδιών μας. Οπότε πάμε ή επαφιόμαστε στην κρίση του γιατρού για να μας κάνει αλλαγή, αν θέλετε, της φαρμακευτικής αγωγής που αρχικά μας χορηγεί, έτσι? Στα φαρμακεία πάντοτε επικοινωνούμε με τον γιατρό ή συστήνουμε στους γονείς να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό, δίνοντας τις αντίστοιχες οδηγίες από το φαρμακείο για ποια αντιβίωση, ποιο φάρμακο είναι διαθέσιμο. Προσπαθούμε και εμείς λοιπόν να προσαρμοστούμε στην κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Ευτυχώς οι περισσότεροι παιδίατροι εδώ στο Ηράκλειο είναι συνεννοήσιμοι συνεργάτες. Έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, επομένως δεν έχουμε δυσκολίες. Πολλές φορές όμως η θεραπευτική αντιμετώπιση ενός περιστατικού δεν είναι εύκολο να αλλάξει το φάρμακο. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται μεγάλο άγχος και σε εμάς, και στους ασθενείς και στους γονείς. Θέλω να επισημάνω εδώ πέρα ότι αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή τα είχαμε επισημάνει και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, όχι μόνο εμείς εδώ στο Ηράκλειο, γιατί το φαινόμενο αφορά όλη την Ελλάδα. Τα είχαμε επισημάνει στο Υπουργείο από το φθινόπωρο, από το τέλος του καλοκαιριού, να σκεφτείτε. Δυστυχώς δεν υπήρξε, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βέβαια και εγώ, η ανάλογη παρέμβαση της πολιτείας, ώστε να μην έχουμε αυτή τη στιγμή αυτού του είδους τα προβλήματα. Mm.
Κύριε Σκουντάκη, δεν ξέρω και ρωτώ. Δεν το παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά. Σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, εκτός από την ενημέρωση του Υπουργείου που γνωρίζει, όπως λέτε, από το φθινόπωρο, ποια είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, μιλάμε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αυτή η ημερομηνία, γιατί εδώ και με τις αλλαγές έτσι φαίνεται ότι χάνουμε λίγο και την αίσθηση των εποχών. Μιλάτε για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και πιο νωρίς είχαν γίνει σχετικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις. Από το καλοκαίρι ακόμα είχαμε πει ότι κάποιες συγκεκριμένες αντιβιώσεις, λόγω προβλημάτων στην παγκόσμια παραγωγή, λόγω εμπορικών πολιτικών των εταιριών, θα έχουμε πρόβλημα το χειμώνα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό που μένει βέβαια είναι να δούμε γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε να καλύψει αυτές τις ελλείψεις, δεδομένου ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως. Δεν υπάρχει δικαιολογία του «δεν ξέρω». Ήξεραν και επομένως έπρεπε να δράσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Δεν ξέρω σήμερα τι θα πει και ποια ενημέρωση θα έχει, αφού αποφάσισαν να κάνουν μια ενημέρωση για όλο αυτό το κοκτέιλ. Εγώ συμπληρώνω και λέω, κύριε Σκουντάκη, από το Υπουργείο Υγείας για τα μέτρα προφύλαξης, σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εμβολιασμούς για τη γρήπη, για τον COVID, εάν θα δώσουν και δύο παραπάνω στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις ελλείψεις οι οποίες παρατηρούνται στην αγορά. Από εσάς, επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν ολοκλήρωσα το ερώτημα πριν από λίγο. Υπάρχει και προσφυγή στη δικαιοσύνη? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα... Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έδινε κάποια διέξοδο στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει, θεωρώ, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο κάποια θεωρήσει ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι τέτοιο, είναι κάτι το οποίο θα το κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Αλλά ξαναλέω ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν λύνονται με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ίσως άλλου είδους προβλήματα θέλουμε να δούμε με τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η πολιτεία, ο ΕΟΦ, να λειτουργεί μέσα στα θεσμικά του πλαίσια σωστά, αποτελεσματικά και να καλύπτει κάποιες ανάγκες πριν αυτές δημιουργηθούν. Όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί μια πολιτεία η οποία είναι ευγνωμούμενη, και από εκεί και πέρα ο καθένας βέβαια θα απολογηθεί για τις τυχόν παραλήψεις του ή αμέλεια μπορεί να έχει. Ο ΕΟΦ έχει κομβικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα της σωστής τροφοδοσίας με φάρμακα της ελληνικής κοινωνίας και της αγοράς, αλλά μέχρι πρότινος τουλάχιστον ο ΕΟΦ, το είχα ξαναπεί και εγώ ίδιος, δεν έκανε σωστά την δουλειά του. Τώρα με το τελευταίο, ο προηγούμενος υπουργός είχε εξαγγείλει ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΦ. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν εμφανίζονται, δεν φαίνονται την αμέσως επόμενη στιγμή των αλλαγών, χρειάζεται χρόνος. Όμως φαίνεται πόσο σημαντική είναι η λειτουργία του ΕΟΦ και πόσο η οποιαδήποτε αδράνειά του τελικά δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Μάλιστα. Βομβαρδιζόμαστε το τελευταίο διάστημα με αυτό το οποίο ακούγαμε τον καιρό της πανδημίας, και βέβαια αυτό επανέρχεται τώρα και επανέρχεται στο μέγιστο δυνατό. Εμβολιασμός, εμβολιασμός, εμβολιασμός. Έχουν αυξηθεί, αναρωτιέμαι, τα εμβόλια τα οποία επιθυμεί, θέλει να κάνει ο κόσμος, ή γράφουν οι γιατροί και έρχονται σε εσάς στα φαρμακεία, είτε για τη γρήπη είτε για τον κορονοϊό? Και από την άλλη, αυτό το μέτρο προστασίας που λέγεται τεστ, είτε είναι μονό είτε είναι διπλό, είτε για τη γρήπη είτε για τον COVID, είτε για τη γρήπη και τον COVID μαζί, επίσης υπάρχει παραπάνω κίνηση? Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα τεστ. Ο κόσμος στο κοινωνικό του περίγυρο βλέπει ότι πλέον υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα, μεγάλη νοσηρότητα και από γρήπη και από κορονοϊό. Είναι φυσικό να ανησυχεί και οποιοδήποτε θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένειά του θέλει να έχει τον έλεγχο με την διενέργεια αυτών των τεστ. Είναι πολύ καλός τρόπος να ξέρουμε αν έχουμε νοσήσει ή όχι, απολύτως ασφαλής και αξιόπιστος. Και από τη στιγμή που θα έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα, καλό είναι να ξέρουμε και πώς
συμπεριφερόμαστε. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος δηλαδή προκύπτει να είναι θετικός από ένα τεστ, εννοείται ότι πρέπει να φοράει μάσκα, πρέπει να λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας για να μην μεταδώσει τον ιό στους οικείους του ή το αντίστοιχο στην οικογένειά του. Ωραία. Εάν έρθουν σε εσάς να κάνουν το τεστ στο φαρμακείο, δηλώνεται από εσάς τους φαρμακοποιούς σε μια πλατφόρμα θετικό περιστατικό για COVID, όπως γινόταν παλιά, ή έχει αλλάξει όλο αυτό? Όχι, όχι. Αυτό ισχύει κανονικά. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει στο φαρμακείο. Αυτή τη στιγμή όμως θέλω να επισημάνω, και εδώ φαίνεται και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική πολιτεία. Μπορούμε να κάνουμε βάση του νόμου τεστ για τον κορονοϊό στα φαρμακεία και να καταχωρήσουμε το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα στην σχετική πλατφόρμα που υπάρχει, αλλά δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τεστ για τη γρήπη. Λίγο τώρα αστείο όλο αυτό να το λέω και να συμβαίνει, δηλαδή ενώ έχουμε τα τεστ στα φαρμακεία, μας απαγορεύεται από τον νόμο να κάνουμε το τεστ για τη γρήπη. Ενώ είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία σε σχέση με τον κορονοϊό. Απαγορεύεται να έρθω, απαγορεύεται στο φαρμακοποιό, στον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, να έρθω δηλαδή στο φαρμακείο σας να κάνω εγώ το τεστ της γρήπης σε εσάς. Να το κάνει ο φαρμακοποιός στον ασθενή. Μπορώ να το κάνω στο σωμόνι μου αυτό το να τεστ. Να το κάνει σπίτι του, ναι, αλλά... Βλέπετε πώς ακριβώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία. Ενώ έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε τα τεστ στον κορονοϊό. Τα αυγά και τα πασχάλια τους έχουν μπερδέψει. Επελευθέρωσε έτσι πολλές δυνάμεις προστασίας για την δημόσια υγεία αυτή η κίνηση. Τελικά έμεινε αυτή η όλη κίνηση ημιτελής, δεδομένου ότι το τεστ για το στρεπτόκοκο ή το τεστ για τη γρήπη δεν απαγορεύεται να γίνεται στα φαρμακεία. Μια απλή απόφαση θα μπορούσε να βγει για να απελευθερωθεί και αυτό το πράγμα να γίνεται στο φαρμακείο και επομένως να θωρακίσουμε με πολύ καλύτερο τρόπο την δημόσια υγεία. Υπάρχει κάποια αιτία γι' αυτό? Η απαγόρευση δηλαδή για το τεστ της γρήπης και του στρεπτόκοκκου στα φαρμακεία. Γιατί? Υπάρχει απάντηση στο γιατί, να το πω αλλιώς. Υπάρχει απάντηση και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες αμέλησαν να συμπεριλάβουν αυτές τις περιπτώσεις στην ευχαίρεια των φαρμακοποιών να τις κάνουν στο φαρμακείο. Καταλαβαίνετε πόσο καλύτερα προστατευμένοι θα ήταν οι πολίτες αν γινόταν κάτι τέτοιο και πόσο καλύτερη καταγραφή των περιστατικών γρήπης ή στρεπτόκοκκου θα υπήρχε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταγραφή αυτών των περιστατικών. Απ' την άλλη, δυστυχώς η πολιτεία πολλές φορές λειτουργεί με τη λογική του να καλύψει συντεχνιακά συμφέροντα και όχι να καλύψει τη μεγαλύτερη εικόνα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Κάτσετε, γιατί τώρα εδώ λέτε άλλα πράγματα και έχω και μια παρατήρηση πάνω σε αυτό που είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή στο γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση και αν υπάρχει απάντηση, και είπατε ότι η πολιτεία το αμέλησε, αλλά προσθέσατε λίγο παρακάτω ότι υπάρχουν και τα συνταχνιακά συμφέροντα. Έρχεται και μια απάντηση που λέει ότι, ξέρετε, κορονοϊός, πανδημία, γρήπη, απλή γρήπη, ίσως και γι' αυτό μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Η γρήπη ξέρουμε ότι είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται, είναι εποχιακή η νόσος. Κάθε χειμώνα, φθινόπωρο, χειμώνα, ανάλογα και τις καιρικές συνθήκες, έχουμε έξαρση των περιστατικών. Όταν λοιπόν δεν λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσα στα οποία είναι πρώτον ο εμβολιασμός, η πρόληψη, δεύτερον η παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου. Πώς αυτή η νόσος εξαπλώνεται μέσα στην κοινότητα, αυτό συμπεριλαμβάνει το τεστ. Όταν λοιπόν αυτό το τεστ δεν δίνεις τη δυνατότητα σε όλους, και τους πολίτες, αλλά και στους επιστήμονες, να μπορούν να το καταγράφουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο, και ποιος καλύτερος δυνατός τρόπος υπάρχει από το να γίνονται τα τεστ παντού, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακείων, τότε σημαίνει ότι δεν έχεις κατανοήσει πώς ακριβώς ενδείκνεται να αντιμετωπίσεις μια τέτοια νόσο όπως είναι η γρήπη. Και ίσως λειτουργείς με άλλα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, λαμβάνοντας άλλα πράγματα υπόψη, το ξαναλέω, και όχι
την δημόσια υγεία που πρέπει να την έχεις κατά αποκλειστική προτεραιότητα μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών προγραμμάτων. Προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ακούμε από εσάς αυτή την ώρα, γιατί κάπου στην πορεία του πρωινού θα ακούσουμε και αυτή την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με εμβολιασμούς, μέτρα προφύλαξης, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει επιλέξουν να μας πούν. Οπότε για άλλη μια φορά θα μπορούμε να κρίνουμε, να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο λέγεται. Υπάρχει εξίσου μεγάλη ζήτηση λοιπόν για τα τεστ να κάνει ο κόσμος και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εμβόλια επίσης, για να ολοκληρώσουμε το ερώτημα. Θα κάνω έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας, κυρία Δουλγεράκη, να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Φαίνεται τώρα πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προστατευμένοι σε σχέση με τη γρήπη και πόσο σοβαρή νόσος μπορεί να γίνει η γρήπη όταν έχουμε λάβει όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να έχουμε λάβει για να την ελέγξουμε. Αυτό είναι το αντιγρυπτικό το οποίο καλύπτει όλες τις μορφές της γρήπης. Ακριβώς. Υπάρχουν τώρα τα αντιγρυπτικά εμβόλια τα οποία καλύπτουν τα στελέχη αυτά της γρήπης, τα οποία βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θεωρούμε ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και εξάπλωση στη χώρα μας. Καλύπτουν πόσες περιπτώσεις γρήπης, δηλαδή ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι με διπλό, είναι τετραδύναμο, είναι πενταδύναμο κλπ. Φέτος που γίνονται, πόσο είναι? Καλύπτουν την α και β γρήπη. Ποιο είναι? Καλύπτουν την α και τη β γρήπη, ναι, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οι πιο μεταδοτικές και πιο επικίνδυνες αυτή τη στιγμή μέσα στην κοινότητα. Όποιος κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο και εφόσον πετύχουμε ποσοστά εμβολιασμού άνω του 40% στο γενικό πληθυσμό, ουσιαστικά σηκώνουμε ένα τείχος προστασίας απέναντι στη μεταδοτικότητα της γρήπης. Άρα είμαστε κάτω από το 40%, Πανελλήνια είμαστε περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Στο 30% πανελλήνια, σε ό,τι έχει να κάνει. Ενώ ο στόχος ίσως κάθε φορά είναι πάνω από 40. Δηλαδή φέτος δεν τα πήγαμε καλά. Φταίμε και εμείς οι υγειονομικοί. Φταίει και ο κόσμος, φταίει βέβαια και ο ΟΦ και οι υγείας που δεν φρόντισαν εγκαίρως να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Ακούγαμε ότι μαζί με το αντιγρυπτικό εμβόλιο υπάρχει για τους άνω των 65 και ένα ενισχυμένο. Αυτό περιλάμβανε και τι άλλο, περιλαμβάνει και τι άλλο ή είναι το ίδιο που γίνεται σε όλους το ενισχυμένο? Όχι, το ενισχυμένο εμβόλιο έχει ακριβώς τους ίδιους τύπους γρήπης, απλά συμπεριλαμβάνει και κάποιες ουσίες οι οποίες ενισχύουν την απόκριση του ανοσοποιητικού και ως εκ τούτου θεωρούνται πιο αποτελεσματικά εμβόλια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα εμβόλια δεν προστατεύουν, δεν προσφέρουν αυτό ακριβώς που θέλουμε να προσφέρουν. Εγώ ρωτώ αυτά τα καινούργια όμως, η σύσταση είναι να γίνονται μόνο σε άνω των 65 ετών άτομα και μόνο με συνταγή του γιατρού. Ισχύει λοιπόν αυτό, ότι το ενισχυμένο άνω των 65 γίνεται εφόσον έχεις πάει στο γιατρό, σε έχει εξετάσει και εκείνος είναι που σου γράφει, σου συνταγογραφεί το συγκεκριμένο το εμβόλιο. Για τα λοιπά εμβόλια, τα οποία λέτε τα αντιγρυπικά, τα οποία καλύπτουν την γρήπη α, τύπου α και τύπου β στο σύνολό τους, μπορώ χωρίς συνταγή γιατρού να το κάνω αυτό το εμβόλιο? Πρέπει να πάω στο γιατρό μου, έρχομαι απευθείας σε εσάς στο φαρμακείο? Το κόστος ποιο είναι? Σε όλη την ανεπτυγμένη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλες τις χώρες που τα συστήματα υγείας είναι πολύ πιο μπροστά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, οι φαρμακοποιοί είναι αυτοί οι οποίοι εμβολιάζουν για τη γρήπη, με το εμβόλιο της κοινής γρήπης, τον πληθυσμό. Ευτυχώς και στην Ελλάδα το κάναμε αυτό πριν μερικά χρόνια. Τα περισσότερα, μεγάλη πλειοψηφία των εμβολίων αυτή τη στιγμή γίνεται στα φαρμακεία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ο ενδιαφερόμενος έρχεται με το άμκα του στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός καταχωρεί τον εμβολιασμό σε ένα ειδικό σύστημα στο ίντερνετ. Και επίσης το κόστος είναι μηδαμινό. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε στο φαρμακείο τίποτα απολύτως.
και θα κάνετε ένα εμβόλιο το οποίο θα σας προστατεύσει από τη γρήπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα δηλαδή πληρώνω μόνο το εμβόλιο? Τίποτα απολύτως. Α, τίποτα, είναι ελεύθερο, μηδέν. Είναι μηδέν, το κόστος του εμβολίου το καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Είναι κάτι το οποίο θα το τακτοποιήσει ο φαρμακοποιός μέσα από την ειδική πλατφόρμα. Επομένως, ο πολίτης ο οποίος θέλει να εμβολιαστεί δεν έχει να ανησυχεί ούτε για το οικονομικό κόστος, ούτε για γραφειοκρατικά εμπόδια, ούτε για την ασφαλεία του. Είναι ένα εμβόλιο απολύτως ασφαλές. Χρόνια τώρα το κάνουμε σε εκατομμύρια κόσμου και κανείς πλέον δεν μπορεί να επικαλυφθεί την οποιαδήποτε δικαιολογία αν δεν προχωρά στον εμβολιασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.